Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης των υποψηφίων του συνδυασμού. Όπως όλοι γνωρίζετε, οι εκλογές για την ανάπτυξη της επόμενης διοίκησης των Περιφερειών Παιδείας έχουν προγραμματιστεί και θα δημιουργηθούν σε διάστημα 4 ημερών, δηλαδή από 30 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2024. Εν ώψη αυτών των επιμελητηριακών εκλογών, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στην πάντα φιλόξενη αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, για να γνωρίσουμε από κοντά όλους τους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν μία θέση στη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Για να παρουσιάσουμε τα 52 στελέχη του ανοιχτού επιμελητηρίου που προέρχονται από όλους τους κλάδους της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για επιτυχημένους επιχειρηματίες, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες που εκτός από την λαμπρή επαγγελματική τους πορεία είναι καταξιωμένοι και κοινωνικά. Νέοι άνθρωποι, αλλά και πιο έμπειρα στελέχη που συντάχθηκαν για ένα κοινό σκοπό. Να δυναμώσουν τη φωνή του επιμελητηρίου και να συνεχίσουν την ανωδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία χρόνια του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Είμαστε σήμερα εδώ λοιπόν για να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο του ανοιχτού επιμελητηρίου. Να γνωρίσουμε από κοντά και έναν επαγγελματικό κλάδο τους υποψηφίους και να ακούσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Τουρπή, να μας κάνει ένα σύντομο απολογισμό της θητείας που μόλις ολοκληρώθηκε. Μιας θητείας που ομολογουμένως θεωρείται πετυχημένη, πάντα φυσικά κρίνουμε τηρουμένων των αναλογιών, γιατί σας θυμίζω ότι η επερχόμενη διοίκηση αντιμετώπισε μια σειρά κρίσεων που δημιούργησαν ένα επιχειρηματικό σκηνικό νέο τόσο στην τοπική οικονομία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, το Επιμελητήριο Αρκαδίας κινήθηκε πάντα με αξιοπρέπεια, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική επιχειρηματικότητα με αξιόλογες δράσεις, με συμβατικές συνέπειες και με καινοτόμες πρωτοβουλίες. Περισσότερα όμως, για όλα αυτά, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον καθήλυα αρμόδιο, τον αγαπημένο πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Αγαπητοί φίλοι, ήρθε η ώρα να δώσω το λόγο στον επικεφαλής του ανοιχτού Επιμελητηρίου και εκ νέου υποψήφιο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, τον κύριο Γιάννη Τουρπή, για να μας κάνει πρώτα ένα σύντομο απολογισμό της θητείας και να μας πει τις πρώτες κινήσεις και σκέψεις του για την νέα διοίκηση. Θα ήθελα να συγχαρήσω όλους τους επίσημους συγκεκριμένους και τους επιχειρηματικούς φίλους και τους απλούς φίλους για τη συμμετοχή σας στη βραδιά αυτή. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω για την τεράστια τιμή που μου έκανα να συμπέρασω μαζί μου, 52 υποψήφοι, και θεωρώ αξίζει σε αυτούς ένα χειροκρότημα. Να εντάξουμε στις δυνάμεις μας νέα παιδιά, νέους επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει απαραίτητη όσμωση με τους παλιούς και η φρεσκάδα τους. Αγαπητές φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί επαγγελματίες της Αρκαδίας, είναι πραγματικά τιμή ιδιαίτερη και χαρά απόψε, γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε και να γνωρίσετε τους υποψηφίους του ανοιχτού επιμελητηρίου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το λογό του ανοιχτού επιμελητηρίου, μπορεί ο κ. Βράτη να το επιβεβαιώσει, έρχεται πάρα πολύ παλιά. Αυτό σημαίνει ότι σεβόμαστε τον κόπο των παλαιότερων και επενδύουμε πάνω σε αυτό για να συνεχίσουμε ενωμένοι. Προφανώς υπάρχουν πάντα προβλήματα στις διοικήσεις, είμαστε από τα επιμελητήρια όμως που οι προσωπικές φιλοδοξίες μένουν στην άκρη και τιμάμε για το κοινό καλό του συντόλου των επιχειρηματιών στην περιοχή μας και είμαστε εδώ και τα αποδεικνύουμε. Θεωρώ ότι είναι ως γιορτή της επιχειρηματικότητας. Είναι γιορτή για την επιχειρηματικότητα γιατί γιορτάζουμε σε ένα κύμα σύγχυας και κοινής προοπτικής. Άλλωστε αυτό που μας ενώνει είναι δύο. Μας ενώνει ο κοινός στόχος της επιχειρηματικότητας και το κυριότερο μας ενώνουν τα κοινά προβλήματα που έχουμε. Άρα δεν έχουμε λόγο να είμαστε διαιρεμένοι, έχουμε λόγο όμως να είμαστε αγκαλιασμένοι για να προχωρήσουμε να επιτεύξουμε τα αιτήματά μας στη λύση αυτών. Διότι με την έλευση επιχειρηματιών που θέλουμε να έχουμε Αρκαδία, υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που συλλέγουν στοιχεία και τον καιρό. Εμείς οφείλουμε σαν επιμελητήριο
να παρέχουν την πληροφορία. Η πληροφορία είναι το δέλεα. Και εφόσον η πληροφορία είναι παράλληλη με τα δικά του στέλεω, μπορούν σε εμάς να δουν τα κλιματολογικά και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν, επικρατούν και προγνωστικά μοντέλα για το μέλλον, ώστε αυτοί οι επιχειρηματίες να προτιμήσουν εμάς έναντι κάποιου νομού. Όσον αφορά τον χώρο, ο χώρος μυρτηρίου δεν γίνεται μόνο για να περάσουμε καλά, ούτε να ακουστούμε. Ο χώρος του μυρτηρίου είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε. Μια ευκαιρία να συνδιασκεδάσουμε. Είναι σημαντικό για μας, επιχειρηματικός κόσμος, οι άνθρωποι που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με αυτόν, να συμφάνε και να συνδιασκεδάσουμε στον ίδιο χώρο. Βγαίνουν μηνύματα, περνάμε απόψεις και στο τέλος της ημέρας διασκεδάζουμε κιόλας. Δύο χρόνια COVID, δυόμιση. Εμείς κινηθήκαμε. Δεν μείναμε όπως άλλοι φορείς ανενεργοί, ούτε το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία ότι είχαμε COVID. Εμείς δουλεύαμε στο COVID. Εμείς ενημερώσαμε για τον κορονοϊό όλα τα μέλη μας. Ήταν καθημερινή στο σελίδα μας ενημερωμένη και δεχτήκαμε συγχαρητήρια από πολλά έγκριτα sites των Αθηνών πώς έχουμε μία τόσο ενημερωμένη σελίδα. Προφανώς η πολιτική βούληση είναι του Διευθυντικού Συμβουλίου, αλλά και τα συγχαρητήρια του προσωπικού του μηνυτηρίου που κάθε μέρα την κρατούσε ενημερωμένη. Όλες μας οι υπηρεσίες δρομολογήθηκαν έτσι ώστε κανείς να μην χρειάζεται να έρθει λόγω του COVID. Έγιναν όλες τις αποστάσεις. Προσφέραμε υγειονομικό εξοπλισμό σε συλλόγους και ενώσεις. Δημιουργήσαμε τότε επιμένουμε ελληνικά, προτιμούμε αρκατικά για τα προϊόντα μας. Είχαμε δωρεάν συμβουλές από μηχανικούς που είχαμε προσλάβει ώστε τα μέλη μας να τηλεφωνούν, να έχουν αντιεπίθεση με αυτούς, για τους νέους κανονισμούς, τα χωρίσματα, τις αποστάσεις, τα τόσα άτομα, τα κατάστημα. Παρήχαμε δωρεάν μηχανικούς ώστε τα μέλη μας με ένα τηλέφωνο να έχουν την πληροφορία και να μην χάνονται. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Αυτό που συμβαίνει, τα χρήματα που ακούμε, τα 357 εκατομμύρια ευρώ, εμείς δεν κάτσαμε παθητικά στην καρέκλα μας. Εμείς μεταβήκαμε στις Βρυξέλλες. Μεταβήκαμε σε αυτούς οι οποίοι υπογράφουν. Και αυτοί που υπογράφουν για το ΕΣΠΑ ήρθαν και μας επισκέπτηκαν στο μηνυτήριό μας. Γι' αυτό στην αρχή σας είπα, έχω αποκτήσει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και πολύ μεγάλο εκτόπισμα σαν μηνυτήριο και πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Τα χρήματα αυτά τα οφείλουμε στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Δήμο Μεγαλόπολης. Και η όμορφη νομή γύρω-γύρω, η όμορφη Δήμη, ο Δήμος Ιχαλίας, ο Δήμος Αθηνής, ο Δήμος Τρικόλεως, λαμβάνουν και αυτοί, γιατί προφανώς και αυτοί αναλογικά έχουν να χάσουν από το κλείσιμο των λειτουργικών μονάδων. Στρατηγική στόχευσή μας. Να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα για προσώπου των επιχειρήσεων. Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή, ώστε το πρόβλημα που προκύπτει και δεν αλλάζει, άρα δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε για πράγματα που γίνονται γιατί θα γίνουν και δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε για αυτά που δεν θα γίνουν, που δεν γίνονται γιατί δεν θα γίνουν. Άρα εφόσον υπάρχει το πρόβλημα, κοιτάμε να το κάνουμε πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα λοιπόν εδώ πέρα εν σχέση με άλλους νομούς είναι ότι θα δοθούν χρήματα με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης εν σχέση με άλλες περιοχές στους δήμους που έχουν πληγεί. Σας καλώ λοιπόν σε λιγάκι να ζουμολύσετε, να προσέχετε μαζικώς στις εκλογές και να υπάρχει συμμετοχή, να δυναμώσουμε το ποινητήριο Αρκαδίας, να το αγαπήσετε πιο πολύ από το αγαπάτε όσο το αγαπάμε εμείς και λίγο πιο πολύ γιατί το ζούμε και να ενισχύσουμε τη φωνή. Και τώρα θα σας πω κάτι από καρδιάς, το είχα πει και στους υποψηφίους που τα βράδυ είχαμε ένα καφέ. Υπάρχουν κάποιοι υποψήφιοι νέοι και κάποιοι παλαιότεροι. Και με ρώτησαν, λένε, Πρόεδρε, γιατί στις εκλογές αυτές δεν δημιουργείται κλίμα όπως άλλες εκλογές να υπάρχουν τα πηγαδάκια με σένα τα βράδια να μιλάμε να κάνουμε ένα ράντα. Δεν θες βοήθεια. Μπορείς μόνος σου. Θέλω να ευχαριστώ την ομάδα που με στηρίζει για να γίνουν όλα αυτά και άλλα τόσα. Όμως η απάντηση προς 52 ισότιμους, ισάξιους, επιτυχημένους, επαγγελματίες στην περιοχή μας είναι εξής. Δεν θέλω προεκλογικά να κάνω με συγκεκριμένες κουβέντες, γιατί δεν θέλω μία στο εκατομμύριο ένας ειδικά από τους νεότερους να θεωρήσει ότι ο πρόεδρος βοηθάει κάποιον. Γι'
είναι 52 ισότιμοι, όσο θα χαρώ για αυτούς που θα εκλεγούν, αν όσο θα συνοχωρηθώ για αυτούς που θα εκλεγούν, άρα είμαι σίγουρος ότι αυτοί, όποιοι και να είναι από τους 52, με τα μάτια κλειστά τους τραβήξεις, θα είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους, γιατί αγαπάνε το μητήριο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσουμε τους 52 υποψηφίους. Πριν όμως ήθελα να τονίσω ότι μας τιμάνε με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό ο βουλευτής Ακαδημίας Κώστας Βλάσης, ο αναπληρωτής Περιφερειακής Προπονητής ο κ. Χρήστος Λαυρόπουλος, ο Αντιπεριφερειακής Εργατείας Κώστας Μαντρώνης, οι δήμαρχοι Γορτινίας Στάθης Κούλης, Βόρειας Κοινωνίας Γιώργος Καμπίλης, Μεγαλόπολης Κώστας Νικόπουλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Προπονητής ο Γιάννης Ομολάβου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Κατσίνης, ήρθε κι άλλος δημάρχος, ο Νότιας Κοινωνίας, αρχίσατε και ρεδιόνια, το κάνατε επίτηδες. Η Δημοτική Συνέχεια και Επιμελητηριακός. Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τρίπολης είναι εδώ, ο Γιάννης ο Κατσίνης, ο Ηλίας ο Κενάκος, ο Μάκης ο Προσουχής, ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, ο Γιώργος ο Κρονακόπουλος, ο Σωτήρης ο Παδημητρίου και φυσικά μαζί με τον Κώστα τον Νικόπουλο, ο Βαντιδήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Κυλίας Κατσούλα. Και ο κ. Καραλής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Προπονήσου. Λοιπόν, φυσικά είναι πάρα πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι συλλόγων. Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία και φυσικά σας ευχαριστούμε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. 52 υποψήφοι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ήθελα να σας πω ότι κάποιοι, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, ο Τάκης Οδωρόπουλος, είναι πολύ, είσαστε πολύ και όλοι επώνυμοι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αρκετοί υποψήφοι, λόγω κάποιων ανηλυμένων υποχρεώσεων, κάποιων τραυματισμών, είχαμε και ατυχήματα και κάποιων επαγγελματικών λόγων δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα εδώ. Θα ακουστούν και θα επεκταθεί ονόματα. Όποιος ακούει το όνομά του, παρακαλώ να προσέρχεται από αυτή την πλευρά να χαιρετάει τον πρόεδρό μας, να βγάλει τη φωτογραφία του και να παραμένει στην εξέδρα. Για να βγάλουμε και μια ομαδική φωτογράφηση για την ομαδική φωτογραφία μετά. Πάμε λοιπόν υποψήφοι στο εμπορικό τμήμα. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος του Μάρκου, οικονομολόγος, εμπόριο καυσίμων και αναρτητικών. Γνάμης Ηλίας, από το Λεωνίδιο, εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Δεν πρέπει να είναι ο προφίλος του Γνάμης. Γαβρίλου Κωνσταντοπούλου Αναστασία Άννα, του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, εμπόριο γυναικείων ετοιμάτων. Δανόπουλος Παναγιώτης, επιχειρηματίας. Θεοδόρου Ξύδη Ειρήνη του Γεωργίου, έμπορος. Καρτσιάνος Αθανάσιος του Ιωάννη, εμπόριο υποδημάτων. Κολοκούσης Κωνσταντίνος του Αναστασίου, εμπόριο ηλεκτρονικών συστήματα ασφαλείας. Σταματία Μαρτίνα του Αθανασίου Γεωπόνος, έμπρος αγροτικών εκπομπτήρων από την Βόρεια και Νότια Κοινωνία. Μπαλίκος Σωτήριος του Ιωάννη, έμπρος ελαστικών κυβαλικών. Παπαγρόνης Παναγιώτης του Σπύρου, ο έμπορος, γνωστός ως Πίτα. Μουσική
πατέρα του Κωνσταντίνου επιχειρηματίας στους τομείς της πληροφορικής και της εκπαίδευσης. Πιτερός Παναγιώτης του Βασιλείου, εμπόριο παιδικών ενδυμάτων, όρκιστα. Και νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνόλου. Σιάννα Σταύρος του Χαριλάου, ψυχτικός, εμπορία ψυχτικών μηχανημάτων. Δεν μπόρεσα να είναι σήμερα το παιδί. Σούπος Βασίλειος του Ευαγγέλου, παραγωγή δημοποίηση και εξαγωγή ελαιών και λαδιού. Σωτηραγωγούλου Δήμητρα του Αναργείου, έμπορος, επεξεργασία καφέ, εμπόριο σιρόκαρτών και εξαρτητών. Τσετσόνης Δημήτριος, έμπορος. Τσιαβής Ανδρέας του Γεωργίου, εμπορία λιμανικών και εναστικών. Συστήματα ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η υποψήφια στο εμπορικό τμήμα και συνεχίζουμε με τους υποψηφίους στον τομέα της μεταποίησης. Η Ατρίδης Κωνσταντίνος του Σπύρου, η ιδιοκτήτης ελαιοτριβίου η Ατρίδης. Καλλιρόπουλος Ανδρέας του Πέτρου, ίδρυυση θέρμανση. Καραγιάννη Σωτήρης του Γεωργίου, βιοτεχνία ηλιακών θερμοσυμπόνων και ελληνικών βιομάζας. Καρύδης Ηλίας του Παναγιώτη, επιτεκοποιία, γραμμικές θέμες. Κυριακούλης Γιώργος του Ανδρέα, κινητός μηχανικός, από την εταιρεία Τεχεία, τίμα Κυριακούλη. Λαμπίνης Γεώργιος του Δημητρίου, εμπορία διαμόρφωσης Σιτήρου. Μουργελάς Δημήτριος του Θεοδόρου, αρτοποιός. Μπερδέκος Κωνσταντίνος Μανώνη, ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων. Δεγιάννης Θεόδωρος του Βασιλείου, ζαχαροπλάστης. Είχε ένα μικρό ατύχημα, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Ελπίζω να είναι καλά. Παντελιάς Αλέξιος του Γρανάδος, επιχειρηματίας. Παρασκευοπούλου, Σύριου Χριστίνα, του Βασιλείου, επιχειρηματία. Πετρόπουλος Δημήτριος, του Βασιλείου, επεξεργασία καφέ. Τερζής Ιωάννης του Δημητρίου, ζαχαροπλάστης.
Νικόλαος του Ηλία, επιχειρηματίας. Τσουκαλάς Ελευθέριος του Θεοδόρου, Αρτοπιός. Αυτοί ήταν οι υποψήφοι στο τμήμα μεταποίησης. Συνεχίζουμε με τους υποψηφίους στο τμήμα υπηρεσιών. Αθανασιάδης Βασίλειος Υπογείου, επιχειρηματίας εστίασης. Αποστολόπουλος ο κύριος του Βασιλείου, υπηρεσίες μεταφορά. Γιουζέτης Ιωάννης από το Λεωνίδιο, επιχειρηματίας εστίασης, δεν τον βλέπω εδώ, πάμε για επαγγελματικούς λόγους εδώ. Ηλιόπουλος Δημήτριος Μαρθαίου, λογιστής. Καλαμαράς Κωνσταντίνος του Χρήστου, υπηρετικό δικαίωμα Καλαμαράς. Κατσικερός Παρασκευάς, ο Πάρης, Κατσικερός Παρασκευάς του Δημητρίου, μεγάλο καθενείο. Κλιμέτσου Βούλα του Αποστόλου, εκπαιδευτικός, ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων εκδοσών. Κουνιάς Δημήτριος, επιχειρηματίας εστίασης από τον Τυρό, δεν τον βλέπω να είναι εδώ σήμερα. Κουρέτας Κωνσταντίνος του Νικολάου, επιχειρηματίας εστίασης και τέτοιος. Λαγογιάννης Νικόλαος του Χρήστου, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Μαντάς Παναγιώτης του Νικολάου, ασφαλιστικός πράκτορας, συγκομιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, σχεδιαστής οπτικής επιχειρηματίας. Πέτρου Μιχάλης του Ευαγγέλου, λογιστής, συντονιστής ασφαλιστικών τρακτών. Πιτερός Βασίλειος του Ευαγγέλου, εστιατόρας. Σίδερη Σάββας του Ιωάννη, επιχειρηματίας καφέ και εστίασης. Σίδιος Ανδρέας του Στάθου, χημικός, σύμβουλος επιχειρήσεων του Τροφίμου. Τασιγιαννάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Ολοκληρώθηκε έτσι και το τμήμα των υπηρεσιών. Υποψήφιοι στο τμήμα τουρισμού. Κουκουλά Χριστίνα του Δημητρίου, ιδιοκτήτρια του τουριστικού ξενώματος. Μεγάλο. Σαμπράκος Ιωάννης του Γεωργίου, τοπογράφος μηχανικός, ιδιοκτήτης εργοδοτήμου, δεν μπορέσε ο Γιάννης να είναι σήμερα, έχει ένα μικρό πρόβλημα, ελπίζουμε να πάμε όλα καλά. Τσαμούλος Νικόλαος του Παναγιώτη, οικονομολόγος, ιδιοκτήτης τουριστικών καταλημάτων,
ούτε μήπως μπόρεσε να βρεθεί σήμερα εδώ, κύριε Σκαφίνα, για κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτή πίσω μου, αγαπητοί φίλοι, είναι οι 52 υποψήφοι του Ανοιχτού Επιμελητηρίου Αγγλίας. Αλλά ξέχασα ένα. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου είναι ο Γιάννης Κούπης. Παραδεχόμενος πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ελπίζουμε και ευχόμαστε η νέα θητεία να είναι το ίδιο δημιουργική και παραγωγική όπως αυτή που μόλις έφυγε. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Πριν το σκόπι μου όμως, να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως είπαμε 30, 1, 2 και 3 30 Νοεμβρίου, 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου και θα ήθελα να σας πω ότι έχουν στηθεί κάποιες σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Άστρος. Το πρόγραμμα το ξέρετε, οι εκλογές ξεκινάνε στις 10 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 6 και 4 το απόγευμα. Ο ολογουμένος. Δεν γίνεται το πρόεδρο στο δέντρο. Μεγάλο πλάκα. Κοιτάξτε καταρχάς τώρα. Το μέσο όρο ηλικίας. Χωρίς να υποτιμήσω άλλους συναδέλφους, άλλα παιδιά. Δεν το κλείσουμε. Κοιτάξτε το μέσο όρο ηλικίας. Νέοι επιχειρηματίες. Καθαρά μυαλά, πολλά άτομα καινούργια, κάποιοι εξ αυτών με ειδικά χαρίσματα, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιους, αλλά αυτοί είναι που θα έχουν την ιδέα. Εμείς λοιπόν από τους νέους ζητάμε την ιδέα. Αυτό που δεν μπορούν, εμείς ξέρουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Ζητάμε από αυτούς να μας πούν αυτά που δεν ξέρουμε. Γι' αυτό πρέπει σε τέτοιου είδους επιχειρηματικές διαδικασίες που αφορούν άμεσα την κοινότητα, την επιχειρηματή του τόπου μας, να μοχλεύονται και να υπάρχει μόχλευση και αλληλοεπίδραση και διαδραστικότητα από νέους ανθρώπους για να γίνουν παράδειγμα για τοπικούς νέους. Είναι δε ευσεβευσύνη προσωπική, δεδομένη της ευκαιρίας απόψε. Και επειδή στα μάτια μου είστε και 52, εισάξιοι και ισότιμοι. Αυτοί που δεν θα εκλεγούν, θα καλούνται στα διοικητικά συμβούλια. Θα φτιαχτεί μια επιτροπή, ανεξάρτητα αν είναι υποψήφιοι εκλεγμένοι ή όχι, που την επιτροπή θα τη φτιάξουν οι νέοι και όχι εμείς, η οποία θα συνεδριάζει κατά διαστήματα για να περνάει σε εμάς ιδέες. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η Επιτροπή να συνεδριάζει μόνη της, στους χώρους πάντα του Επιτηρίου, και αυτά που βγάζουμε οι νέοι μαζί με κάποιους γνωστούς σας, φίλους σας που δεν είναι υποψήφιοι, να τα περάσει στο Συμβούλιο για να τα υλοποιούμε. Με τον κύριο Γαλινό και δευτεροπάθημα είμαστε σε άμεση επαφή, ώστε τα παιδιά μας, Δευτέρα και Γάμα Λυκείου να αρχίσουν να επισκέπτονται στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις στον ομό. Να μιλήσουμε τα παιδιά μας στο ατέρμονο ταξίδι της επιχειρηματικότητας. Επίσης, έχουμε άμεση εργασία με το co-working space, το συνεργατικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του ΣΤΑΜ δίπλα των ταχυδρομείων. Εκεί βρίσκουν στέγη, νέα μυαλά, καθαροί, νέοι, άπειροι επιχειρηματίες, χωρίς να αποκλείται ότι κάτι παλιότερο. Τι κάνει αυτό, γιατί πολλά ακούγονται. Είναι ένας χώρος που παρέχει όλη την τεχνολογία της τελευταίας λέξης στο νέο επιχειρηματία να μπει και να έρθει σε επαφή με όποιους θέλει, και διαζώσεις αλλά και τέτοια διάσκεψης και με ειδικά πρωτόκολλα και φόρμουλες να ενταχθεί στο επιχειρηματικό ιδεώδες. Το επιμελητήριο θα πάει εκεί με δευτεροβάθμια τα παιδιά μας για να δούνε ένα νέο μοντέλο αναπτυγμένο επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να κρατήσουμε τους νέους στην επαρχία. Οι δρόμοι μεγάλοι που έχουν γίνει, οι πολύ χρήσιμοι,
γιατί πεταγόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα με ασφάλεια και γρήγορα, έχουν προωθήσει τις προσωπικές σχέσεις κάποιων ανθρώπων γιατί είναι κοντά. Έχουν βοηθήσει την υγεία γιατί είμαστε κοντά μακριά από εμάς σε νοσοκομεία. Έχουν βοηθήσει το χοντρικό εμπόριο και τη μεταποίηση. Έχουν καταστρέψει το τοπικό εμπόριο. Το έχουν διαλύσει. Έχουν διαλύσει εντελώς τα κέντρα των μικρών αστικών κέντρων όπως είναι η Μεγαλόπολη, η Τρίπολη, το Άστρος, το Λεβίδι, το Λεωνίδη. Γιατί? Γιατί έχουμε εύκολη την πρόσβαση στις προσφορές σε εκτόσεις που στο τέλος της ημέρας όμως καταλαβαίνετε ότι πηγαίνετε για κάτι φθηνό, αλλά η όλη μετακίνηση κοστίζει διπλά. Πρέπει εμείς που είμαστε μέλη του Μητρίου Αρκαδίας, εν γνώση μας ότι κάποιες φορές είναι κάποια προϊόντα ακριβότερα εδώ, σεβόμενοι ότι οι επιχειρηματίες των Αθηνών έχουν μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών εξού από να πάνε καλύτερες τιμές κτήσεις από τους προμηθευτές, δεν μπορεί ο τοπικός. Εκεί εμείς να δείξουμε την αρκαδική φιλοξενία, το αρκαδικό ιδεώδες και να ενισχύσουμε τις τοπικές υπηρεσίες, την τοπική μεταποίηση, το τοπικό εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πάλι από καρδιάς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλους.